Η Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών θεσπιστήκε από τα Ηνωμένα Έθνη και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο με τη Διεθνή Εβδομάδα Κοφών. Πάμε στην Όλγα Κωνσταντίνου, είναι στη Σχολή Κοφών, να μας εξηγήσει ακριβώς τη σημασία της εκμάθησης νοηματικής και από οικεία πρόσωπα των κοφών συνανθρώπων μας. Όλγα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι, από την Σχολή Κοφών, εδώ που σήμερα φοιτούν 23 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Κύπρο. Να πούμε ότι στη σχολή φοιτούν τόσο άτομα τα οποία είναι κοφά, όσο και βαρύκουα. Εδώ είναι η εκπαίδευση αυτών των παιδιών, των ανήλικων, αλλά γίνεται και εκπαίδευση, παρέχονται και υπηρεσίες όσον αφορά τους ενήλικες κοφούς. Μαζί μας είναι και η Παναγιώτα Θεμιστοκλέους, η οποία είναι διερμηνέας της κυπριακής νοηματικής γλώσσας, και κάποια από τα παιδιά της σχολής, τα οποία θα τα γνωρίσουμε τώρα και θα έχουμε έτσι αυτή την επικοινωνία για να μάθουμε περισσότερα τόσο για την κυπριακή νοηματική όσο και για την διεθνή. Να πούμε ότι η νοηματική γλώσσα της κάθε χώρας είναι ξεχωριστή, όπως έχουμε και εμείς την κυπριακή νοηματική γλώσσα, και η Αριάννα θα μας πει έτσι γιατί δεν είναι για όλες τις χώρες η ίδια η νοηματική γλώσσα. Η ουσία είναι ότι όπως η κάθε χώρα έχει τη δική της προφορική γλώσσα, έτσι και στις κοινότητες των κοφών, με βάση τη διαφορετική κουλτούρα και τα οπτικά ερεθίσματα της κάθε κοινότητας, έρχεται η κοινότητα των κοφών να δημιουργήσει τη δική της νοηματική γλώσσα. Και έτσι, Γαβριέλα, να μας συμπληρώσει τι είναι αυτό που γνωρίζουμε για την κυπριακή νοηματική γλώσσα, αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, κάτι που αξίζει να γνωρίζουμε. Ωραία, η κυπριακή νοηματική γλώσσα για μας προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι η γλώσσα της κοινότητας μας, η οποία δημιουργήθηκε γύρω στο 1953 με την ίδρυση της Σχολής Κοφών, όπου οι κοφοί μαθητές από όλη την Κύπρο φοιτούσαν εδώ στο σχολείο και το βράδυ ήταν στο οικοτροφείο, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους επικοινωνίας μεταξύ τους και κάπως έτσι σιγά σιγά άρχισαν να χτίζουν την κυπριακή νοηματική γλώσσα, η οποία μέχρι σήμερα προοδεύει. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει και αυτή η διεθνής νοηματική γλώσσα, την οποία δεν γνωρίζει πάρα πολύ κόσμος. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο πολύ της επιστήμης, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο Φώτης, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, είναι ένα παιδί το οποίο του αρέσει πάρα πολύ η διεθνής νοηματική γλώσσα. Είναι πολύ σπάνιο κάποιος να τη γνωρίζει αυτή τη γλώσσα. Όμως του Φώτη του αρέσει, να μας πει έτσι κάποια στοιχεία. Ναι, είναι αλήθεια. Μ' αρέσει πολύ η διεθνής νοηματική γλώσσα. Είναι μια γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται από κοφούς όλων των χωρών, που όταν συναντηθούν διαφορετικές εθνικότητες μεταξύ τους, είναι ο άμεσος τρόπος για επικοινωνία, και εγώ επιδιώκω συνέχεια να τη μαθαίνω, γιατί μου αρέσει να γνωρίζω κοφούς από άλλες χώρες. Αν μπορεί έτσι να μας πει την χρησιμοποιεί συχνά, ενώ είναι εύκολο για τον ίδιο. Για μένα επιλέγω τα φυσιολογικά και εύκολα νοήματα για μένα. Αν υπάρχουν βαθύτερα νοήματα και πολύ δύσκολα νοήματα για να τα νοηματίσω, με δυσκολεύουν λίγο, είναι η αλήθεια, γιατί είναι διαφορετικές οι δύο γλώσσες που χρησιμοποιώ, η δική μου, η νοηματική και η διεθνής. Έχουμε και τη Χαραλαμπία. Να μας πει έτσι, αν κάποιος δεν γνωρίζει την νοηματική γλώσσα, πώς μπορεί να επικοινωνήσει με έναν κοφό, να πούμε. Ναι. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με χιλανάγνωση, με το να γράφουμε σε κόλλες ή να γράφουμε SMS στα τηλέφωνα. Με παντομήμα μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Έχει διάφορους τρόπους να ενωθεί με τους κοφούς. Δεν είναι υποχρεωτικό μόνο η νοηματική. Έχει δηλαδή τρόπους να είσαι πιο άνετη, να μιλήσεις. Να συνεχίσουμε έτσι όσον αφορά τώρα αυτή την επικοινωνία. Θυμήσε μου λίγο το όνομα σου. Κορίνα. Κορίνα, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει και ο κόσμος, αλλά και τα οικεία σας πρόσωπα, την νοηματική γλώσσα. Είναι και για ποιο σκοπό? Η νοηματική γλώσσα είναι πολύ σημαντικό να το μάθει ο κόσμος, γιατί δίνει τους κοφούς μια ευκαιρία να είναι μέσα στην ομάδα με αυτούς, αλλά τους κάνει και πιο άβολα να μιλήσουν μεταξύ τους. Εσύ, ο δικός σου κύκλος γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα? Όχι ακριβώς. Μόνο εγώ την επιλέξω τον κύκλο μου. Όμως εσύ επιλέγεις να μαθαίνεις την νοηματική γλώσσα, έτσι ώστε να επικοινωνείς και με τις συμμαθήτριες σου, οι οποίες είναι κοφές εδώ στο σχολείο. Θέλω να μας περιγράψεις λίγο γι' αυτό. Ναι, μαθαίνω εδώ στη Σχολή Κοφών την νοηματική γλώσσα για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τους φίλους μου όταν βγαίνω έξω κιόλας, γιατί έχω πολλούς φίλους κοφούς. Μου αρέσει να τη μαθαίνω για να επικοινωνήσω μαζί τους, για να βγαίνουμε έξω. Αυτά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι, για εσένα. Να πούμε κάτι, ότι υπάρχουν και Ολυμπιακοί αγώνες για τους κοφούς. Είναι κάτι το οποίο δεν γνώριζα εγώ. Στους παραολυμπιακούς αγώνες δεν γίνονται και οι Ολυμπιακοί αγώνες μαζί με τους κοφούς. Έχουν δικούς τους αγώνες. Να μας το εξηγήσει, θα μας το πει η Χαραλαμπία και όσο θα μας την απαντήσει. Έλα, Ριάννα. Οι Ολυμπιακοί των κοφών είναι διαφορετικοί, έχουν δικούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, έχουμε δικούς μας Ολυμπιακούς αγώνες, γιατί η αναπηρία μας δεν είναι καθαρά σωματική για να μπορούμε να διαγωνιστούμε ή να ανταγωνιστούμε άλλα άτομα με άλλες αναπηρίες. Οπότε, επειδή έχουμε δικούς μας ξεχωριστούς κανονισμούς, δική μας ταυτότητα, θα έχουμε δημιουργήσει και τους δικούς μας Ολυμπιακούς. Και η Νίκη, έτσι, αν θέλει να μας πει, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να παρακαλώ κάτι. Να μας δώσω το μήνυμα και να ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι ενδιαφέρει και τα παιδιά και όλους. Να ακούσουμε, να μας πούν, να μας μεταφέρουν τι είναι αυτό που τους ενοχλεί, αν θέλετε, από την καθημερινότητα, πέρα από την ασφάλεια του σχολείου τους, τα οικεία πρόσωπα που γνωρίζουν την νοηματική. Έχουμε, για παράδειγμα, Όλγα, και εμείς ευθύνη. Εδώ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμάς δεν μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Εμείς έχουμε διερμηνέα όταν υπάρχει και στο Δελτίο αλλά και σε μεγάλα γεγονότα. Αλλά για αυτά τα παιδιά τι σημαίνει η ενημέρωση, αν θέλεις, χωρίς να υπάρχει ο τρόπος για να έχουν την είδηση. Ακριβώς. Να μας απαντήσει έτσι αρχικά, για να μην το χάσουμε τον ηρμό του, η Νίκη, τι είναι αυτό που θέλει να δώσει προς τον κόσμο, το μήνυμα που θέλει να δώσει προς τα έξω. Είναι πολύ σημαντικό τα κοφά άτομα να έχουμε πρόσβαση στην επικοινωνία. Όταν ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε με ακούοντες, να νιώσουμε την άνεση να επικοινωνήσουμε, να νιώθουμε άνετα σε αυτή τη συναναστροφή, να μην είμαστε κλειστοί, να μην νιώθουμε αμηχανία. Δεν είναι ντροπή προφανώς να χρησιμοποιούμε και την νοηματική γλώσσα, είναι η γλώσσα μας και πρέπει με θάρρος να επικοινωνούμε με αυτή. Και όσον αφορά για την ενημέρωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν θέλει κάποιος να μας πει τι είναι αυτό που θέλουν να αλλάξουν, γενικά, πώς ενημερώνονται. Όχι μόνο γενικά, στην καθημερινότητα, στην δημόσια υπηρεσία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές δεν υπάρχει πρόσβαση σε εμάς στο να παρακολουθήσουμε ίσως τα δελτία ειδήσεων, τις ελληνόφωνες σειρές ή ταινίες, ή κάποιοι υπότιτλοι είναι δύσκολο από εμάς να διαβαστούν. Εντάξει, υπάρχουν δελτία ειδήσεων με παράθυρο στην νοηματική, όμως οι ώρες είναι πολύ διαφορετικές, ελάχιστος ο χρόνος που μας παρέχεται για πρόσβαση στην ενημέρωση, και αυτό που ζητούσαμε είναι περισσότερο η πρόσβαση στην ενημέρωση μέσω των υποτίτλων ή της νοηματικής γλώσσας. Και η Τζούλια, έτσι να μας πει, Τζούλια, είναι από τη Λεμεσόν κιόλας η Τζούλια, τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξει όσον αφορά την προσβασιμότητα τη δική σας γενικότερα παντού, τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες όσο και αλλού. Εκείνο που χρειάζομαι εγώ, τουλάχιστον ως Τζούλια, είναι η παροχή υπηρεσιών μέσω διερμηνέα και να μην αγχώνομαι ότι θα βιώσω την απόρριψη στην πρόσληψή μου σε χώρον εργασίας, όπως βιώνουν οι περισσότεροι κοφοί. Ποιον τομέα θέλει να ακολουθήσει η Τζούλια? Δεν ξέρω ακόμα, δεν αποφάσισα ακόμα. Είναι κάτι το οποίο συζητούν μεταξύ τους όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση στο μέλλον? Κάποιοι από εμάς έχουν ήδη αποφασίσει, εγώ όχι. Ακόμα δεν ξέρουμε. Έχουμε ακόμα 2 χρόνια να αποφασίσουμε. Η Χαραλαμπία, που είναι τελειόφοιτη. Ναι, εγώ αποφάσισα περισσότερο λογιστική, λογισμικού, αλλά σκέφτομαι. Τα άτομα τα οποία είναι βαρύκο είναι πιο εύκολο να βρουν εργασία σε σχέση με τα άτομα τα οποία είναι κοφά? Είναι κάτι το οποίο συζητάτε και εσείς μεταξύ σας αυτών, ή άλλα άτομα τα οποία είναι βαρύκο? Ναι, τούτο είναι λίγο πιο εύκολο αν είμαστε βαρύκο ή δυστυχώς να έχουμε πρόσβαση, αλλά και για τους κοφούς κανονικά θα έπρεπε να είχαν πρόσβαση ως εργασία. Αυτό που κρατώ είναι το γεγονός ότι εσείς μπορεί να είστε βαρύκος, ότι στα διαλύματα όμως μπήκατε σε αυτήν τη διαδικασία να μάθετε την νοηματική γλώσσα για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους φίλους σας. Αν κάποιος βρεθεί μπροστά σε έναν άτομο το οποίο έχει αυτήν την αναπηρία, είναι κοφός, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρει, να μην τραπεί σίγουρα να επικοινωνήσει, τι πρέπει να κάνει έτσι ώστε για να έρθει πιο κοντά του και να μην νιώσει ούτε ο ένας άβολα ούτε ο άλλος άβολα? Η Αριάννα λέει ότι πρέπει να έχει θάρρος
Και αν θέλει να πλησιάσει, αν τον πλησιάσει κάποιον κοφών άτομο, αν δεν γνωρίζει πώς να επικοινωνήσει, υπάρχει το κινητό, υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχει παντομήμα, υπάρχει το pointing, το να δείξει στον άλλον, ίσως κάποιο δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει. Υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας, φτάνει να το θέλουμε. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη αυτήν την όμορφη συζήτηση που έχουμε και είναι σημαντικό όλοι μας να γνωρίζουμε ότι η νοηματική γλώσσα είναι μια γλώσσα η οποία είναι πλούσια, είναι πλήρης και δεν έχει σχεδόν τίποτα να ζηλέψει από την γλώσσα των ακούοντων. Τώρα και να μας βοηθήσει και να θυμίσει το κλείσω αυτό και που θα πω τώρα. Και εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Καλώς ορίσατε στο σχολείο μας για μια φορά. Σε σχέση με αυτό που λόγω άγνοιας προφανώς ή και στο παρελθόν προκύπτει ως όρος, κυρία Θεμιστοκλέους, αυτό το ακούσαμε και πριν από μια καλεσμένη για τους κοφάλαλους. Αυτό νομίζω ότι δεν ισχύει και είναι καλό να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για κοφούς συμπολίτες μας, σωστά. Δεν υπάρχει δόκιμος όρος κοφάλαλος. Είναι συνέπεια η αλαλία. Σωστά. Ο όρος κοφάλαλος πλέον είναι αναχρονιστικός και προσβλητικός για τα άτομα με απώλεια ανακοής. Τα κοφά άτομα απέδειξαν και μέχρι σήμερα αποδεικνύουν ότι μπορούν να εκπαιδευτούν, να αναπτύξουν το λόγο τους. Έχουν γλώσσα, είναι η νοηματική γλώσσα, όσο και αν δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ως μια τυπική μέθοδος επικοινωνίας, υπάρχει νοηματική. Ονομάζεται γλώσσα γιατί έχει και τη δική της σύνταξη, τη δική της γραμματική, τους δικούς της κανόνες, όπως ακριβώς μια προφορική γλώσσα. Οπότε τα κοφά άτομα, από τη στιγμή που έχουν τη δική τους γλώσσα, μπορούν άνετα να επικοινωνήσουν και να έχουν πρόσβαση στην ομιλία και στην επικοινωνία, αυτομάτως οφείλουμε, όπως ήδη ζητούν συνδικαλιστικά και όπως το έχουν διεκδικήσει, ο όρος κοφάλαλος να μην χρησιμοποιείται πλέον, να σεβαστούμε αυτή την επιθυμία που δεν ισχύει κιόλας και πλέον να χρησιμοποιούμε όλοι τον όρο κοφός. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κυρία Θεμιστοκλέους και τα παιδιά είναι η ανοιχτή πρόσκληση όποτε θέλουν να μας επισκεφθούν εδώ στον Α. Καλό, θέλουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια.